Την ανησυχία της για την τύχη του Προέδρου της Ιντερπόλ εξέφρασε η σύζυγός του Γκρέις Μένγκ μιλώντας σε δημοσιογράφους στη Λιόν της Γαλλίας, ζητώντας ωστόσο να μην εμφανιστεί στις κάμερες το πρόσωπό της. Με δάκρυα στα μάτια ζήτησε διεθνή συνδρομή για τον εντοπισμό του αγνοούμενου Μένγκ Χονγκουέι, τέχνη του οποίου εξαφανίστηκαν μετά από ταξίδι του από την Γαλλία στην πατρίδα του, την Κίνα. Αργά το απόγευμα της Κυριακής έγινε γνωστό ότι ο Μενγκ Χονγκουέι, που είναι και υφυπουργός δημόσιας ασφάλειας στην Κίνα, αποτελεί αντικείμενο έρευνας διότι θεωρείται ύποπτος για παραβίαση του νόμου, σύμφωνα με ανακοίνωση που αναρτήθηκε στην ιστοσελίδα της Κεντρικής Επιτροπής Πειθαρχικού Ελέγχου του Κινέζικου Κομμουνιστικού Κόμματος, που είναι αρμόδια για την καταπολέμηση της διαφθοράς των κρατικών αξιωματούχων. Η Γκρέις Μένγκ έδειξε στους δημοσιογράφους τα τελευταία μηνύματα που έλαβε από τον άντρα της, με τελευταίο στις 25 Σεπτεμβρίου ένα emoji που εικονίζει ένα στιλέτο, συμβολισμός που στα κινέζικα σημαίνει «βρίσκομαι σε κίνδυνο». Η γυναίκα έχει τεθεί σε αστυνομική προστασία μετά από απειλές που έχει δεχθεί, ενώ αργά το βράδυ έγινε γνωστό από την Γενική Γραμματεία της Ιντερπόλ ότι ελήφθη επιστολή παρέτησης του Μενγκ Χονγκουέι από το προεδρικό αξίωμα, η οποία όπως διευκρινίζεται έχει άμεση ισχύ. Η ανταποκρίτρια του Euronews στη Λιόν μεταδίδει. Αυτή η παρέμβαση της συζύγου του πρόεδρου της Ιντερπόλ εδώ πίσω μου εγείρει ειλικρινά περισσότερα ερωτήματα από όσα απαντά. Η ίδια έκανε έκκληση στην διεθνή κοινότητα να εμπλακεί στην υπόθεση και τονίζει ότι το κάνει αυτό εξ ονόματος όσων έχουν εξαφανιστεί. Τι θα συμβεί στη συνέχεια είναι κάτι που κανείς δεν γνωρίζει και όλοι θα πρέπει να περιμένουμε για να δούμε.